Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ομολογώ ότι η σημερινή μέρα ήταν μια αποκάλυψη για εμένα, γιατί δουλεύουμε όλοι πολύ σκληρά, ο καθένας στον χώρο του, και καμιά φορά η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε και να ενημερωθούμε όπως χρειάζεται για τις νέες δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Και χαίρομαι που οι δημοτικές βιβλιοθήκες έχουν μια εντελώς άλλη παρουσία σε σχέση με πριν από 5 ή 6 χρόνια. Έχουν εμπλουτιστεί με νεότερα άτομα, τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη της καινοτομίας, νέες υπηρεσίες με διάθεση και έτσι εμπλουτίζονται οι υπηρεσίες που τελικά παρέχονται στο κοινό. Πραγματικά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και χαιρόμαστε και από την πλευρά μας που είμαστε εδώ και έχουμε να σας ανακοινώσουμε, θεωρώ, ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία με τη συνεργασία σας ελπίζω να γίνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για την καινούργια έκδοση του ΑΒΕΚ, την οποία σχεδιάζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και τις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσει προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία που έχει για πάρα πολλά χρόνια με τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ένα σταθερό συνεργάτη των ελληνικών βιβλιοθήκων για πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να πω πολλά για το τι είναι και το τι κάνει. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνέχεια στην δράση που αναπτύσσουμε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι ένας φορέας ο οποίος έχει θεσμικό ρόλο στην οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο σχετίζεται με επιστήμη, πολιτισμό και τεχνολογία. Υποστηρίζει για πολλά χρόνια τις ελληνικές βιβλιοθήκες με καθοριστικές δράσεις και ό,τι αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αποτελεί ένα κομβικό σημείο στη ροή της πληροφόρησης σε μια ευρεία ελληνική, στην ευρεία ελληνική κοινότητα, η οποία ασχολείται με δράσεις επιστημονικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές. Στόχος μας είναι να καλύπτουμε πληροφοριακές ανάγκες ενός διευρυμένου και με μεγάλες απαιτήσεις κοινού, οπότε όλο αυτό μας κάνει να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά με ιδιαίτερο τρόπο τις ανάγκες των ελληνικών βιβλιοθηκών. Εδώ αναφέρονται κάποιες θεσμοθετημένες δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί από τη δεκαετία του 80. Σε αυτές τις θεσμοθετημένες λειτουργίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, η διασφάλιση της διασύνδεσης των ελληνικών βιβλιοθηκών με βάση δεδομένων, η ανάπτυξη δικτύου ελληνικών βιβλιοθηκών και συλλογικών καταλόγων, ακόμα και η υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, των τμήματων ISBN και SSN της Εθνικής Βιβλιοθήκης, η οποία παρεχόταν μέχρι και πριν από μερικά χρόνια. Το ΑΒΕΚΤ είναι το πιο, θα έλεγα εγώ, από τη δική μου πλευρά, μια και είμαι στην ομάδα του αρκετά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό από τα εργαλεία που παρέχουμε στη μεγαλύτερη μερίδα των ελληνικών βιβλιοθηκών. Αναπτύσσεται σταθερά από το 1986 και πρώτη μας φροντίδα ήταν να το αναπτύσσουμε και να το διαμορφώνουμε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ελληνικών βιβλιοθηκών. Έχει πολύ χαμηλό κόστος χρήσης και αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών, καθώς μέχρι σήμερα έχει εγκατασταθεί σε περισσότερες από 2.300 βιβλιοθήκες. Ειδικά οι τελευταίες του εκδόσεις, από την έκδοση 5 και εξής, μιλάμε δηλαδή από τα έτη 1999 μέχρι σήμερα, το ΑΒΕΚΤ έχει εγκατασταθεί σε περισσότερες από 1.100 βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Αθροίζοντας το μεγάλο έβρος των βιβλιοθηκών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και τα περισσότερα από 25 χρόνια συνεχής παρουσίας μας σε αυτό το χώρο, έχουμε συγκεντρώσει ιδιαίτερη εμπειρία στο να διαχειριζόμαστε τις ανάγκες των ελληνικών βιβλιοθηκών. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε εργαλεία και υπηρεσίες τα οποία ενσωματώνουν διεθνή πρότυπα και κανόνες. Είναι για μας μέγιστη αρχή να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα στις υπηρεσίες και στη διατήρηση των δεδομένων των βιβλιοθηκών. Χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι υπάρχουν βιβλιοθήκες στην Ελλάδα οι οποίες έχουν δεδομένα στο ΑΒΕΚΤ από τη δεκαετία του 1980. Σίγουρα κάποιοι συνάδελφοι, ίσως και να μην είχαν γεννηθεί τότε, δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ μικροί, γιατί βλέπω πολλά νέα παιδιά εδώ. Από τη δεκαετία του 1980, λοιπόν, οι βιβλιοθήκες έχουν δεδομένα στις πρώτες εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ. Αυτά τα δεδομένα εξακολουθούν να αναβαθμίζονται και λειτουργούν πλήρως μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει τη συνέχεια των δράσεων που έχουν οι βιβλιοθήκες στον ελληνικό χώρο.
Τα ΟΠΕΚ πάντα διαθέτονταν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως ένα πλήρες πακέτο λογισμικού και υπηρεσιών. Δεν το είδαμε σαν μια διάθεση προϊόντος ή τη διάθεση μόνο ενός λογισμικού. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να καλύπτουμε τις ανάγκες των ελληνικών φιλοθηκών, το παρήχαμε σε ένα οργανωμένο πλαίσιο υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης. Αυτό ήταν αποκομμένο, δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε να αποκόπτεται από το λογισμικό. Αυτό το σύνολο πακέτο, αυτό το πακέτο εξασφάλιζε πάντα την πληρέστερη αξιοποίηση του λογισμικού από τις βιβλιοθήκες. Σε καμία περίπτωση η βιβλιοθήκη στα τέλη της δεκαετίας του 80, στις αρχές της δεκαετίας του 90 δεν ήταν σε θέση να πάρουν ένα λογισμικό και να το χρησιμοποιήσουν χωρίς εκπαίδευση και υποστήριξη. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σε όλη αυτή την πορεία μας, πολλές φορές χρειάστηκε να κάνουμε μερικά βήματα πίσω και να μην επικεντρωθούμε μόνο στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη του συστήματος, αλλά να εντάξουμε στις υπηρεσίες μας και ιδιαίτερες ανάγκες των ελληνικών βιβλιοθηκών. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι ελληνικές βιβλιοθήκες χρειάζονταν εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονταν με τη χρήση του βιβλιοθηκονομικών προτύπων, διατάξεων και κανόνων. Δεν ήταν ακόμα ευρέως γνωστά αυτά. Το προσωπικό των βιβλιοθηκών δεν ήξερε ακόμα να χρησιμοποιεί πλήρως ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποια σεμινάρια μας ξεκινούσαμε από το να λέμε πώς δουλεύει το ποντίκι, πώς μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή και επικόλυση. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά χαίρομαι σήμερα να βλέπω πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και πώς αυτά θεωρούνται δεδομένα και όλοι έχουμε πάει πολλά βήματα πιο μπροστά. Ακόμα και όταν άρχισαν να δικτυώνονται οι υπολογιστές σε μια βιβλιοθήκη, ακόμα και εκεί χρειάστηκε να δώσουμε προδιαγραφές ή να κατευθύνουμε τους βιβλιοθηκονόμους, γιατί δεν υπήρχαν τεχνικοί τότε στις βιβλιοθήκες, να κάνουν τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε οι υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό ήταν πάντα στόχος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, γιατί ήταν προτεραιότητα να αυτοματοποιηθούν πλήρως οι ελληνικές βιβλιοθήκες, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν στο κοινό, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ήταν εφικτό κάποια στιγμή να αποκτήσουμε ένα εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε διευρυμένη διάθεση περιεχομένου και υπηρεσιών, με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές εκπαιδευτικές, μαθησιακές και διαβίου μάθησης ανάγκες του κοινού των βιβλιοθηκών ή και της ευρύτερης κοινότητας. Δεν θα μειώσω την αξία της ανάγνωσης, της σχέσης με το βιβλίο κλπ, αλλά ως βιβλιοθηκονόμους που κινούμε σε ένα χώρο που θέλει συνέχεια ενημέρωση, επιμόρφωση κλπ. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό την υποστήριξη από έναν φορέα, ο οποίος θα μπορεί να με κατευθύνει ώστε να χρησιμοποιήσω τις πηγές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες που χρειάζεται για να εξελίσσομαι ως επαγγελματίας και ως πολίτης φυσικά. Φροντίζοντας πάντα να ενσωματώνουμε νέες τεχνολογίες στις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να τις διαχέουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να μειώνουμε το κόστος το οποίο πολλές φορές χρειάζεται να συμπεριλαμβάνεται στις διαδικασίες μας, αναπτύξαμε ειδικές διαδικτυακές πλατφόρμες ώστε η υπηρεσία και η εκπαίδευση να πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Αυτό έγινε τα έτη 2008 με 2009. Ήδη από τότε οι χρήστες μας δεν χρειάζεται πλέον να επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικά, να γίνει το διαχώρητο και να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσα από ειδική πλατφόρμα. Μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα υποστήριξης, μέσα από μια άλλη ειδική πλατφόρμα μπορούν να εκπαιδεύονται από τον υπολογιστή τους, στην εργασία τους, στο σπίτι τους, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, χωρίς να δεσμεύεται προσωπικό του ΕΚΤ ή οι ίδιοι να δεσμεύουν τον εργάσιμο χρόνο τους. Αναπτύσσοντας διαδικτυακές διαδικασίες για τις βασικότερες υπηρεσίες που συνοδεύουν το ΑΒΕΤ, δηλαδή για την εκπαίδευση και για την υποστήριξη, καταφέραμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στο αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Το πρώτο είναι ότι είχαμε ένα μέγιστο επίπεδο εκπαίδευσης και υποστήριξης πλέον σταθερό. Μέσα από τις πλατφόρμες αυτές δεν τίθεται αμφιβολία για το να δώσουμε λιγότερη πληροφορία από την βασική. Γιατί η πληροφορία μέσα από αυτά, μέσα από διαδικτυακές υπηρεσίες, καταγράφεται πάντα. Όλη η γνώση πλέον είναι ρητή και δημοσιοποιήσιμη. Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες δεν εξαρτώνται οι χρήστες μας από το τι θα τους πει ένα άτομο στο τηλέφωνο ή στο σεμινάριο. Είναι όλα καταδιαγραμμένα και προσβάσιμα από ένα ενιαίο περιβάλλον. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν παροχής αυτών των υπηρεσιών έχει αυξηθεί. Ταυτόχρονα έχει ελαχιστοποιηθεί το κόστος παροχής τους. Και για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, αλλά και για τις βιβλιοθήκες. Χαρακτηριστικά θα πω λοιπόν ότι
για να διεξαχθεί ένα σεμινάριο, βιβλιοθήκες από όλη την Ελλάδα ερχόντουσαν στον χώρο του ΕΚΤ, δεσμευόταν σημαντικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, υπήρχε ένας μακρόχρονος σχεδιασμός κλπ. Πλέον αυτό δεν είναι απαραίτητο, όλα είναι πιο ευέλικτα μέσω διαδικτύου και έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το κόστος των σεμιναρίων για περισσότερο από 80%. Έχουμε δει τόσο μεγάλο όφελος σε αυτές τις διαδικασίες που ακόμα και οι διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούμε με βιβλιοθήκες, ό,τι έχει να κάνει με συμβάσεις, με προσφορές κλπ., όλα γίνονται μέσω διαδικτύου. Περισσότερο από το 90% των υπηρεσιών, των διοικητικών μας διαδικασιών παρέχονται μέσω διαδικτύου, εξασφαλίζοντάς μας περισσότερο χρόνο και πόρους να ασχοληθούμε με πράγματα που θεωρούμε πιο σημαντικά. Τα ωφέλη που αποκομίσαμε από τη διαδικτυακή ανάπτυξη υπηρεσιών τα ενσωματώσαμε άμεσα στην πολιτική διάθεση του ΑΒΕΚΤ. Γι' αυτό το λόγο καταφέραμε, και το λέω με πολύ μεγάλη περηφάνεια αυτό, να διαθέτουμε το πρόγραμμα εντελώς δωρεάν σε σχολικές και σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Για όλες τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες, επειδή ο στόχος μας είναι πάντα να παρέχονται υπηρεσίες με πολύ χαμηλό κόστος, διαμορφώσαμε ευέλικτα μοντέλα, μειώνοντας τις τιμές μας κατά 40%. Για κάθε λοιπόν συνεργασία που έχουμε με συνεργατικά σχήματα βιβλιοθηκών, μπορούν να έχουν έκπτωση βιβλιοθήκες και να πληρώσουν πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν. Ειδικά για τις δημοτικές βιβλιοθήκες έχουμε μία επιπλέον προσφορά, γιατί μέσα από τις καλλικρατικές διαδικασίες έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουμε δει πολλές καθυστερήσεις, έχουμε δει πολλά προβλήματα και γι' αυτό σε καλλικρατικούς δήμους παρέχουμε δωρεάν εκπαίδευση των ατόμων από τις βιβλιοθήκες που συγχωνεύονται με άλλες και βλέπουν ότι αυτό ήταν ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαν να το καλύψουν. Οπότε και αυτό θεωρώ ότι θα διευκολύνει τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο σύνολο των βιβλιοθήκων πλέον. Συνοπτίζοντας λοιπόν, το θεωρώ λίγο σημαντικό, αρκετά σημαντικό να σας πω από πού ξεκινάμε εμείς ως Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Έχουμε εμπειρία λοιπόν σε πράγματα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού μακρόχρονη πορεία, με τη διαχείριση των αναγκών των ελληνικών βιβλιοθηκών. Πάντα ακούμε τις βιβλιοθήκες και διαμορφώνουμε τα καινούργια πράγματα που κάνουμε ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ό,τι κάνουμε έχει συνέχεια, θέλουμε να διατηρείται, γι' αυτό ενσωματώνουμε πρότυπα για να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα. Υποστηρίζουμε ό,τι κάνουμε με σεμινάρια και διαδικτυακές υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης και είμαστε σε θέση να παρέχουμε διευρυμένα τις υπηρεσίες μας σε όλες τις βιβλιοθήκες με πολύ χαμηλό κόστος. Τώρα, η πλευρά με την οποία καλούμαστε να συνεργαστούμε, οι ελληνικές βιβλιοθήκες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Οι μεγαλύτεροι νομίζω μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό. Οι βιβλιοθήκες σίγουρα θέλουμε περισσότερα, σίγουρα η κρίση μας ενοχλεί, σίγουρα μας κόβει τα φτερά. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σταθούμε και να αναγνωρίσουμε τι έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουν οργανωθεί οι βιβλιοθήκες, έχουν αυτοματοποιηθεί, έχουν εξελίξει τις υπηρεσίες τους σε έναν βαθμό. Υπάρχει εξοπλισμός, παλιότερα πολλές βιβλιοθήκες δεν είχαν καν υπολογιστή. Υπάρχουν συλλογικοί κατάλογοι, υπάρχουν αρχεία με καθιερωμένους τύπους στα ελληνικά, υπάρχουν θησαυροί στα ελληνικά, έχουμε πράγματα. Καλούμαστε τώρα με τα καινούργια εργαλεία να τα αξιοποιήσουμε, να στηριχτούμε εκεί. Πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ξεκινάμε από το μηδέν. Και πάνω σε αυτά να χτίσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το θετικό είναι, ίσως και λόγω κρίσης, ότι έχουν οριμάσει εκτός από τις επιστημονικές, τεχνολογικές συνθήκες, το θεωρώ δεδομένο αυτό, και οι κοινωνικές συνθήκες. Όλοι θέλουμε να συνεργαζόμαστε περισσότερο, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται η καινούργια έκδοση του ΑΒΕΚΤ. Η καινούργια έκδοση του ΑΒΕΚΤ αναπτύσσεται με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Υλοποιούνται νέες τεχνολογίες cloud computing και θα είναι διαθέσιμη ως υπηρεσία για όλες τις βιβλιοθήκες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον, δεν θα μείνω σε δυσνόητες ή δύσκολους όρους. Θα επικεντρωθώ στην ουσία, δηλαδή πού θα καταλήξουμε τελικά. Τι όφελος θα έχουμε με το πώς θα αναπτυχθεί και θα διατηρηθεί η καινούργια έκδοση του ΑΒΕΚ. Η καινούργια έκδοση του ΑΒΕΚ θα διατίθεται στην ουσία σαν μια υπηρεσία λογισμικού, όχι σαν ένα λογισμικό που το παίρνει κάθε βιβλιοθήκη και το εγκαθιστά στον υπολογιστή της, αλλά σαν μια υπηρεσία λογισμικού από κεντρικό σερβερ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Θα απαλλάξουμε τις βιβλιοθήκες που το επιθυμούν από την αναγκαιότητα του να εγκαθιστούν και να υποστηρίζουν το λογισμικό. Αν προκύψει κάποια ανάγκη για εγκατάσταση καινούργιο υπολογιστή ή κάποιο πρόβλημα σε υπολογιστή, δεν αφορά τη βιβλιοθήκη, αυτό αφορά εμάς και πολύ εύκολα το λύνουμε άμεσα. Οι βιβλιοθήκες δεν θα έχουν να ανησυχούν για θέματα που αφορούν
την προμήθεια, την αναβάθμιση και χρήση υπολογιστών μεσαίων έως χαμηλών τεχνικών προδιαγραφών. Αν έχετε στις βιβλιοθήκες σας υπολογιστές που είναι χαμηλών προδιαγραφών ή μεσαίων προδιαγραφών, θα μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε. Οι υπολογιστές που ενδεχομένως δεν ήταν συμβατοί με την τρέχουσα έκδοση του ΑΒΕΤ, στην επόμενη φάση θα μπορούσατε να τους χρησιμοποιήσετε. Γιατί για την καινούργια έκδοση του ΑΒΕΤ θα είναι εφικτό να χρησιμοποιείτε υπολογιστές με χαμηλές προδιαγραφές και χωρίς ιδιαίτερες αποθηκευτικές ικανότητες. Δεν δεσμευόμαστε από λειτουργικά συστήματα και έτσι θεωρώ ότι διευκολύνουμε την εργασία στις βιβλιοθήκες. Με αυτό το μοντέλο, με την υλοποίηση δηλαδή ενός e-AVECT σαν υπηρεσία λογισμικού, οι βιβλιοθήκες θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των υπολογιστικών πόρων που ήδη διαθέτουν. Δεν χρειάζεται να προμηθευτούν καινούργιους υπολογιστές. Αν έχουν ξαναλώ υπολογιστές στις αποθήκες τους, ίσως να μπορούν να τους βγάλουν και να τους χρησιμοποιήσουν για τους χρήστες ή για τους ίδιους. Το σύστημα, η καινούργια έκδοση του ΑΒΕΚ, τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα και το ψηφιακό περιεχόμενο που διαχειρίζεται το πρόγραμμα θα είναι αποθηκευμένα στους υπολογιστές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Οι βιβλιοθήκες από αυτή τη διαδικασία θα εξοικονομήσουν σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και θεωρώ πολύ σημαντικότερο να ασχοληθεί το προσωπικό, να είναι σε θέση να αναπτύξει στοχευμένες δράσεις που θα καλύψουν πληροφοριακές ανάγκες του κοινού της βιβλιοθήκης. Η εργασία της πρωτότυπης καταλογογράφησης είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί όλους τους βιβλιοθηκονόμους που έχουν δουλέψει στη βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια εργασία η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, πολύχρονη, με πολύ κόστος και πολλές φορές δεν έχουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες το θεωρούμε διανόητο να πραγματοποιείται κατακαιρματισμένα πρωτότυπη καταλογογράφηση από τη μικρότερη ή από τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι με τα δεδομένα χρειάζεται να δημιουργηθούν όχι μόνο από βιβλιοθήκες, αλλά και από άλλους οργανισμούς που διαθέτουν πολύ σημαντικό πληροφοριακό περιεχόμενο, από μουσεία, από πινακοθήκες, από συλλόγους που διαθέτουν οτιδήποτε συλλογές. Σε αυτούς τους χώρους δεν βρίσκονται πάντα βιβλιοθηκονόμοι, υπάρχουν άλλοι εξειδικευμένοι επιστήμονες που μπορούν να περιγράψουν το υλικό σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Μέχρι τώρα, τέτοιες ανάγκες καλύπτονταν ευκαιριακά με τη χρήση προγραμμάτων τα οποία ήταν εντελώς ερασιτεχνικά σε σχέση με τα βιβλιοθηκονομικά προγράμματα. Δεν εξασφάλιζαν τη συνέχιση των δεδομένων από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και πολλές φορές εργασίες που είχαν γίνει ήταν αποσπασματικές και χαμένες. Δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερα συστήματα. Ο στόχος μας με την καινούργια έκδοση του ΑΒΕΚΤ είναι να διαθέσουμε ένα ενιαίο web περιβάλλον μέσα από το οποίο όλοι οι οργανισμοί που θέλουν να αναπτύξουν τα δεδομένα να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αν διαθέτουν βιβλιοθηκονόμους, ακόμα καλύτερα. Αν δεν διαθέτουν βιβλιοθηκονόμους, να γίνεται στο μια βασική περιγραφή και να η πληροφορία που καταχωρείται να μην πετιέται στα σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για μας, να μην πηγαίνει χαμένος κανένας ανθρώπινος πόρος. Αυτό θα υλοποιηθεί με τους εξής τρόπους. Θα αναπτυχθεί ένα ενιαίο web περιβάλλον για τη δημιουργία μεταδεδομένων και θα απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που θέλουν να καταγράψουν υλικό το οποίο έχει πληροφορίες. Θα αναπτυχθούν κατευθυντήριες φόρμες καταλογογράφησης για όλους τους τύπους υλικού, για όλα τα επίπεδα περιγραφής, όπως ορίζουν οι βιβλιοθηκονομικές διατάξεις. Θα είναι δυνατή η κατανεμημένη εισρωή βιβλιογραφικών εγγραφών σε ένα κεντρικό σύστημα, όπου οι χρήστες θα μπορούν να διαχειρίζονται, να προσθέτουν εγγραφές και να εμπλουτίζουν μια ενιαία βάση. Είναι πολύ σημαντικό οι χρήστες να έχουν δυνατότητα να δουλεύουν σε μια ενιαία βάση ή τουλάχιστον να αξιοποιούν ένα κεντρικό πυρήνα βιβλιογραφικών μεταδεδομένων με τα αντίστοιχα υποστηρικτικά εργαλεία. Είναι βασικό να σταματήσει η εργασία της καταλογογράφησης να είναι πλέον τόσο δαπανηρή και επαναλαμβανόμενη. Ως βιβλιοθηκονόμος, θεωρώ ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν υπηρεσίες αν δεν έχουμε υψηλού επίπεδου με τα δεδομένα. Απ' την άλλη, θέλω οι βιβλιοθηκονόμοι να κάνουν πιο ουσιαστικά πράγματα από αυτό. Δεν μπορώ πλέον, προσωπική θέση είναι αυτό, να βλέπω 5 άτομα να κάνουν μόνο καταλογογράφηση. Δεν υποτιμώ την εργασία, το καταλαβαίνετε. Θέλω όμως, θεωρούμε σημαντικό να αναπτυχθούν τα εργαλεία που θα διευκολύνουν αυτές τις διαδικασίες και να μην γίνονται άστοχες ενέργειες πλέον. Η νέα έκδοση θα υποστηρίζεται από εργαλεία τα οποία θα ενισχύουν την προτυπωποιημένη ανάπτυξη μεταδεδομένων. Θα αξιοποιήσουμε όλα τα ελεγχόμενα λεξιλόγια που έχουμε στη διάθεσή μας, θα συνεργαστούμε με φορείς που έχουν αναπτύξει πιο εξειδικευμένα λεξιλόγια για να τα ενσωματώσουμε, με θησαυρούς και ταξινομικά συστήματα.
Ουσιαστικά λοιπόν η καινούργια έκδοση του AVECT θα αποτελεί μια πλατφόρμα εργαλείων για τις βιβλιοθήκες και λοιπούς οργανισμούς που θέλουν να δημιουργήσουν με τα δεδομένα, ώστε να αναπτύσσουν με προτυποποιημένο τρόπο τα βιβλιογραφικά τους με τα δεδομένα και ταυτόχρονα να διαχειρίζονται το ψηφιακό τους περιεχόμενο ή το πλήρες κείμενο τεκμηρίων που έχουν. Δεν τα θεωρούμε αποκομμένα αυτά. Σε μια ενιαία πλατφόρμα, οι χρήστες θα μπορούν να διαχειρίζονται και το ψηφιακό περιεχόμενο και να αναπτύσσουν τα μεταδεδομένα. Αυτά από την πλευρά της δημιουργίας μεταδεδομένων. Τώρα, από την πλευρά της αναζήτησης, της ανάκτησης, της πρόσβασης σε αυτή. Με την καινούργια έκδοση θα διαθέτουμε ένα ενιαίο περιβάλλον αναζήτησης. Ένα ενιαίο περιβάλλον αναζήτησης όχι μόνο για τις ίδιες βιβλιοθήκες και τους χρήστες της, αυτό είναι το αυτονόητο, αλλά για την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, για όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Θεωρούμε ότι οι πύλες στον κατάλογο μιας βιβλιοθήκης δεν είναι κάτι αποκομμένο, είναι κάτι που πρέπει να είναι ανοιχτό, όπως μια μηχανή αναζήτησης. Και από εκεί να δούμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε. Θα είναι μια υψηλού επίπεδου μηχανή αναζήτησης, η οποία θα δίνει πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου με τα δεδομένα που θα έχουν αναπτύξει βιβλιοθήκες στο προηγούμενο περιβάλλον, σε πλήρες περιεχόμενο ή σε ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο διατίθεται, αλλά και στο σύνολο των πληροφοριακών πόρων και των υπηρεσιών που έχουν οι βιβλιοθήκες. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πληροφοριακοί πόροι που μέχρι τώρα ήταν αποκομμένοι σε κάποιους οργανισμούς που δεν τους ξέραμε ή δεν ήταν δυνατόν να διαθέσουν το υλικό που έχουν. Είναι δεδομένο ότι ο διαδανισμός και ο δανισμός ηλεκτρονικού περιεχομένου θα είναι εφικτός με άμεσο τρόπο, όχι μόνο για τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν σε αυτές τις δομές, αλλά και για τους τελικούς χρήστες, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Καλά όλα αυτά, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς το προσωπικό που είναι στις βιβλιοθήκες. Υπογραμμίζω ότι χαίρομαι ξανά με αυτά που άκουσα σήμερα, γιατί βλέπω ότι ήδη το προσωπικό δουλεύει δημιουργικά, προωθεί ουσιαστικές υπηρεσίες για την πληροφόρηση, για την κάλυψη αναγκών πληροφόρησης των χρηστών της βιβλιοθήκης, έχουν ενσωματωθεί διαδικασίες καινοτομίας και υποστηρίζονται δράσεις που καλύπτουν πολυεπίπεδες εκπαιδευτικές ανάγκες. Νομίζω ότι πλέον είναι δεδομένο ότι σε σχέση και με τα εργαλεία που θα παρέχουμε, η εργασία των βιβλιοθηκονόμων μπορεί να στοχεύσει σε υψηλού επίπεδου δράσεις, επιστημονικές δράσεις, με άμεση αποτελεσματικότητα. Μέχρι σήμερα, οι βιβλιοθηκονόμοι για να καταφέρουν αυτά που έχουν καταφέρει, έχουν κουραστεί πάρα πολύ, έχουν μοχθήσει. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα, τα πράγματα, από εδώ και πέρα, τα πράγματα θα γίνονται πιο απλά. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί η αναγκαιότητα της εξειδικευμένης εργασίας του προσωπικού των βιβλιοθηκών, καθώς τα αποτελέσματα της εργασίας του θα είναι άμεσα, ταυτόχρονα όμως θα έχουν και μακροπρόθεσμη διάρκεια. Συνοψίζοντας για την καινούργια έκδοση του AVECT, θα είναι μια πλατφόρμα, μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού και εργαλείων που θα το συνοδεύουν. Θα δίνει στις βιβλιοθήκες τη δυνατότητα να αναπτύξουν να αυξήσουν το ποιοτικό αποτέλεσμα των μεταδεδομένων που φτιάχνουν, να διαχειρίζονται ευέλικτα το ψηφιακό περιεχόμενο που αναπτύσσουν, να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς θα λειτουργούν σε ένα απόλυτα διαλειτουργικό περιβάλλον και να μειώσουν το κόστος που δαπανούν και τη συντήρηση του λογισμικού. Ταυτόχρονα, θα παρέχεται στους χρήστες ένα ενιαίο περιβάλλον αναζήτησης και πρόσβασης τόσο στο υλικό της βιβλιοθήκης, το ψηφιακό υλικό, τα μεταδεδομένα, όσο και στις ευρύτερες υπηρεσίες που έχει η βιβλιοθήκη. Ξαναλέω, οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης δεν είναι μόνο ο δανεισμός, είναι πολλά πράγματα που τα είδαμε σήμερα ούτως ή άλλως και ήταν πολύ εντυπωσιακά. Πώς προχωράμε από εδώ και πέρα λοιπόν με αυτά που έχουμε στο μυαλό μας? Ήδη αναπτύσσουμε την καινούργια έκδοση του AVECT. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο θα είναι παρουσιάσιμο και λειτουργικό. Θεωρούμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα ενημερώσουμε αναλυτικά τους χρήστες μας με περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργικότητα του νέου και τις υπηρεσίες του νέου συστήματος. Θα έχουμε ενσωματώσει διαδικασίες οι οποίες προσδιορίζονται από διεθνείς πρακτικές, διαδικασίες που ήταν αιτήματα χρηστών μας και δεν είχαν υλοποιηθεί στην τρέχουσα έκδοση. Ταυτόχρονα όμως θα ζητήσουμε επισημάνσεις και συμπληρώσεις σε αυτά που θα περιγράφουμε με ένα τυποποιημένο τρόπο, αρχικά μέσω ρυθματολογίων.
Παράλληλα, θα προγραμματίσουμε συναντήσεις, διαδικτυακές συνεδριάσεις, ημερίδες, εργαστήρια, ώστε να χρησιμοποιήσουμε την καινούργια έκδοση, να δούμε πράγματα σε πρακτικό επίπεδο. Συναντήσεις με συγκεκριμένους τύπους βιβλιοθηκών, ώστε να καταγράψουμε ειδικές ανάγκες που δεν έχουν πέσει μέχρι τώρα στην αντίληψή μας. Όλα αυτά τα αποτελέσματα θα συνοψιστούν και θα δημοσιευθούν σε ένα κείμενο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για επισημάνσεις ή προσθήκες. Από εκεί και μετά, με το καλό θα κλείσουμε την έκδοση και θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να ενσωματώνουμε τις βιβλιοθήκες στο νέο σύστημα. Εννοείται ότι για όλες τις βιβλιοθήκες που διαθέτουν ήδη το ΑΒΕΚΤ θα είναι πλήρης η μετάπτωση των δεδομένων που διαχειρίζονται ήδη στις τρέχουσες εκδόσεις. Κατά τη διαδικασία αυτή, είναι καθοριστική η συμμετοχή των βιβλιοθηκών. Ούτως ή άλλως, πάντα όσο δουλεύουμε εμείς, συνεργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Δεν κάνουμε κάτι κλειστό, το οποίο το βγάζουμε ξαφνικά μόνο του. Θα είναι μια διαδικασία στην οποία θα καταβάλουμε ιδιαίτερο κόπο όλοι μας, καθώς η μετάπτωση σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας έχει πολλές και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε και ενδείξεις, κάποιοι θα είναι διστακτικοί, θα υπάρχει μια σχετική απροθυμία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν, είναι ανθρώπινα, τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, την άλλη πλευρά, η πρόκληση είναι τεράστια. Δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε όσο και αν κουραστούμε, όσο και αν προσπαθήσουμε. Και θεωρώ δεδομένο ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτή. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην επόμενη τριετία, ελπίζουμε και θα θέλω να πιστεύω ότι όντως θα έχουμε δεδομένα. Θα έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες λειτουργίας των ελληνικών βιβλιοθηκών σε ό,τι αφορά το λογισμικό και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Και θα καταλήγουν έτσι ώστε να παρέχουν πιο στοχευμένες υπηρεσίες στο κοινό που απευθύνονται. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο όπου ο κόπος και η εργασία δεκαετιών που έχει γίνει από το προσωπικό των ελληνικών βιβλιοθηκών είναι η κατάλληλη, έχει αυτό το πλήρωμα του χρόνου ώστε να μετουσιωθεί σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και διαδικασίες διαβίου μάθησης. Στο σύγχρονο, ιδιαίτερα σύνθετο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, θεωρώ ότι μόνο οι βιβλιοθήκες μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Είναι δομές οι οποίες έχουν διαχρονικές αξίες και ως χρήστης, θα μιλήσω τώρα όχι από την πλευρά του Υπουργείου του Τεχνηρίωσης, ανυπομονώ να απολαύσω τέτοιες υπηρεσίες, τις χρειάζομαι και νομίζω ότι θα είναι εφικτό να τις έχουμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.